Όχι, αν θέλετε, της συνέντευξης τύπου της ψησινής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταγράψαμε και κάποιες από τις αντιδράσεις των κομμάτων σε ό,τι αφορά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Πρόεδρος στο γιατί κυρίως προκρίνει αποκεντρωμένες εξουσίες, κάνοντας και το διαχωρισμό από τα της Χαλαρής Ομοσπονδίας και με έντονο το στοιχείο, αν θέλετε, να απαντήσει σε όσους το τελευταίο διάστημα είχαν αμφισβητήσει την πρόθεσή του να παραμείνει συνεπής στη βάση, τη συμφωνημένη βάση επίλυσης του Κυπριακού. Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Κλέλια Βασιλείου, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ορίσατε, κυρία Βασιλείου. Καλώς σας βρήκα. Μία ερώτηση που την είχαμε πριν και νωρίτερα, που κάναμε μία ανάλυση, έτσι, αποτίμηση από τη συνέντευξη του Προέδρου. Δεδομένων των στοιχείων ότι αυτή η ιδέα του Προέδρου έρχεται για να διασφαλίσει, αν θέλετε, και να διασκεδάσει τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων και εντάσσεται και στο πλαίσιο Κουτέρες. Και ήταν ένα θέμα που διεφάνει ως αξίες των Τουρκοκυπρίων και στο Γκραν Μοντανά. Γιατί άφησε ο Πρόεδρος να μεσολαβήσουν 15 μήνες από τότε και να έρθει τώρα? Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς? Γιατί υπάρχει κάποιος πονηρός, θα μπορούσε να πει: τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εκλογές, ίσως, γι' αυτό δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό το ζήτημα. Γιατί τώρα και όχι από τότε, αφού είναι κάτι το οποίο έρχεται σε απάντηση σε θέματα που ήταν ήδη γνωστά από τον Γκραν Μοντανά. Δεν προέκυψαν προχθές. Οπωσδήποτε δεν προέκυψαν προχθές. Η στοχοπροσύλωσή μας πρέπει να είναι στους τρόπους με τους οποίους θα βρούμε, αν θέλετε, τα εργαλεία να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται επακριβώς και εξαιτίας της έκθεσης η οποία έχει βγει από τον Γενικό Γραμματέα, στην οποία επισημαίνεται επακριβώς η ανάγκη να δούμε και τη λειτουργικότητα της λύσης. Αυτό επισημάνθηκε από τον Γκραν Μοντανά έξω και το σημείο 5. Έγιναν διάφορες προσπάθειες ενδιάμεσα. Αν θυμάστε καλά, η όποια προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριον ηγέτη δεν ευόδωνε ακριβώς. Καταλήξαμε στο δείπνο του Απρίλη και μετά όλες τις προσπάθειες που γινόντουσαν για να εξευρεθούν οι τρόποι, φαίνεται ότι υπάρχει η επαναφορά στην πραγματικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας μιας παλαιότερης πρότασης του για την αποκέντρωση των εξουσιών. Όπως πολύ καλά είπατε, η σκέψη αυτή για προβληματισμό εντάσσεται στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, στις παραμέτρους που έχει θέσει, και πρέπει όλοι μας να προβληματιστούμε για το αύριο της λύσης που επιδιώκουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι βιώσιμη και λειτουργική. Το γιατί ανέμενε 15 μήνες, προέκυψαν νέα στοιχεία που τον οδήγησαν? Γιατί το διαφαινούμενο διέξοδο φαινόταν από τότε, από το ναυάγιο του Γκραν Μοντανά. Δεν προέκυψε, επιμένω, μετά την έκθεση την τελευταία του Γενικού Γραμματέα. Στην πραγματικότητα, αντίθετα, η έκθεση του Γενικού Γραμματέα κράτησε ανοιχτό το παράθυρο. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας τη νέα, αν θέλετε, προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να δει κατά πόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι συνθήκες που επιτρέπουν την επανέναρξη του διαλόγου. Διαφάνηκε ότι μετά το αδιέξοδο δεν υπήρχε πραγματικός χώρος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την αποστολή, αν θέλετε, της ειδικής του απεσταλμένης, της κυρίας Jane Holloot. Πρέπει να καταγραφούν οι στόχοι, τα terms of reference, οι όροι αναφοράς για αυτήν τη συζήτηση, ο οδηγός μάλλον που θα μας οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Στο πλαίσιο πάντα του Γενικού Γραμματέα, η αποκέντρωση των εξουσιών είναι ένα από τα ζητήματα το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και το 2010, έτσι και σήμερα, θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο θα απαμβλύνει, αν θέλετε, την αίσθηση ανασφάλειας που καταγράφεται ότι νιώθουν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, ως προς το κατά πόσον μπορούν να ζήσουν χωρίς τις εγγυήσεις, τις αναχρονιστικές εγγυήσεις, τις οποίες φαίνεται να επιβάλλει η Τουρκία. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθούν εκείνα τα εργαλεία που να δώσουν στις συνιστώσεις πολιτείες την αίσθηση της ασφάλειας του ενός απέναντι στον άλλο, για να απομακρυνθούμε από οποιοδήποτε, αν θέλετε, από οποιαδήποτε ανάγκη οποιασδήποτε ξένης παρουσίας για να διασφαλίζει αυτό το αίσθημα ασφάλειας που μπορούμε από μόνοι μας να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να πούμε και κάτι σε ό,τι αφορά την συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ για θέματα ασφάλειας. Πώς ακριβώς εμπράκτος αυτό
έρχεται να υλοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες της κυβέρνησης και κατά πόσον αυτή η νέα σελίδα, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον και από τον Υπουργό Εξωτερικών στις σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας με Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε για να μείνει ή απλά είναι κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις είναι καταρχήν το ιστορικό της στιγμής. Πρώτη φορά γίνεται μια συζήτηση σε ένα τέτοιο επίπεδο. Πρέπει να σημειώσουμε την δήλωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι στηρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς και οπωσδήποτε την υποστήριξή τους για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στα πλαίσια της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά σημαντικό. Φαίνεται ότι η πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική αποδίδει και ως τέτοιον πρέπει να το σημειώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου. Εγώ σας ευχαριστώ.